Έτσι λοιπόν η Ιωάννα Καστάνη, αγαπημένη φίλη και συνοδοιπόρος, με μια συνεκτίμηση που μας δένει πολλά χρόνια, φαντάζομαι ότι μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό άκουσμα θα μπορέσει να μας μιλήσει για το τι έγραψε σε αυτό το βιβλίο. Έζησα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου εδώ και έχω πολλές αναμνήσεις γερά δεμένες με τον τόπο μου. Προσπάθησα λοιπόν να θυμηθώ τις ομορφότερες από αυτές, να δανειστώ στοιχεία τους και να γράψω την ιστορία μου, προσθέτοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα στοιχεία μυθοπλασίας. Και είπα, πρέπει να γράψω κι εγώ για τη Σάμο. Και τότε σκέφτηκα ότι όσοι είμαστε γέννημα θρέμα αυτού του νησιού, εγώ τουλάχιστον έτσι ένιωσα, έχουμε ένα τόσο μεγάλο και πυκνό υλικό μέσα στο κεφάλι μας, που πελαγώνεις, δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Είναι τόσο μεγάλο το υλικό και η ιστορία του νησιού. Αισθάνθηκα λοιπόν εγώ ότι σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφορείται Σάμος μια μέρα, όπως και στη ζωή μας, δεν πρωταγωνιστεί η Σάμος. Αλλά όπως αναφέρθηκε και από άλλους, πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι της. Τώρα όσον αφορά το δικό μου διήγημα, να μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω τη λέξη παράτερο, γιατί το θέμα ήταν κυρίως να γράψουμε ιστορίες που διαδραματίζονται στο νησί μας με σκοπό την ανάδειξή του. Άρα μιας και ζούμε σε αυτόν τον παράδεισο, και αν έχεις λίγο μέσα σου και το ταλέντο της γραφής και της φαντασίας, θα ήταν εύκολο να περιπλανηθώ στα όμορφα μας μέρη και να έρθει γρήγορα η έμπνευση. Όμως αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια με έκανε να απαρνηθώ λίγο τις ομορφιές του τόπου μας και να εμπνευστώ δύο ηρωίδες, την Έλενα και την Κατερίνα, οι οποίες μέσα από τις επώδυνες συνέπειες της κακοποίησης έρχονται κοντά. Και είχα και κάποιους ενδιασμούς να στείλω αυτό που έγραψα, γιατί είναι κάπως είναι κοινωνικού προβληματισμού και μπορεί να δημιουργήσει κάποιες, να προξενούσε κάποιες αντιδράσεις. Αλλά το έγραψα γιατί προβληματιζόμουν πάνω σε αυτά τα θέματα και μιλάει για το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Αλλά με αφορμή αυτό προσπαθώ να πραγματευτώ κάποιες έννοιες όπως δικαιοσύνη, τι είναι δίκαιο, τι είναι συμφέρον για έναν τόπο. Η συγγραφή είναι μία άσκηση πνεύματος. Άρα, οτιδήποτε γίνεται στην κατεύθυνση που να καλλιεργηθεί το πνεύμα, πιστεύω ότι όχι μόνο αξίζει ανταπόκριση, αλλά αξίζει επιβράβευση, αξίζει και να ενισχύεται με κάθε τρόπο και από τα αποθέματα, ας πούμε, τα κάθε είδους αποθέματα που έχουμε ή δεν έχουμε. Όπως λέει και ο Ρίτσος, άξιζε να υπάρξουμε για να συναντηθούμε, είτε εδώ, είτε μέσα στις σελίδες του βιβλίου, για τη Σάμο μας. Yes. Αυτό θα γράψω. Την πρώτη πτήση. Την πρώτη πτήση που έγινε στη Σάμο. Αγαπητοί μου φίλοι, πότε περάσανε 60 χρόνια από εκείνη την ημέρα, 23 του Ιούνιου 1963. Εκείνη από ένα πραγματικό περιστατικό, μια βραδιά, ένας μεθυσμένος με ένα μηχανάκι μέτρησε τα σκαλοπάτια του δρόμου δίπλα στο σπίτι μου. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι πραγματικό γεγονός, από εκεί και πέρα ξεκινάει το μυθοπλαστικό κομμάτι, το οποίο θα μπορούσα να το πω, δεν ξέρω αν είναι και ο όρος, ας πούμε, έτσι, εύστοχος, την ηθογραφική περιγραφή μιας ουτοπίας. Το μπαλκόνι της Ελένης είναι το διήγημά μου. Η Ελένη είναι η γνωστή γραφική αγαπητή φιγούρα της Κουτσομπόλας. Της γυναίκας που από το μπαλκόνι παρατηρεί, ελέγχει, εντοπίζει, θέλει απελπισμένα να ξέρει, να μάθει τις ιστορίες των άλλων, των γειτόνων και να ζήσει ίσως μέσα από τις ιστορίες των άλλων. Μαζί με άλλα 64 διηγήματα, μαζί και το δικό μου. Ένα διήγημα το οποίο μιλά, πραγματεύεται
την απώλεια, απώλεια ανθρώπων που αγαπάμε, που είναι δύσκολο να ξεχάσουμε, που μας δίνουν, που δυσκολευόμαστε να τους αφήσουμε να χαθούν στη λύθη και κρατιόμαστε από πάνω τους συνέχεια. Το διήγημά μου, οι εραστές του Μουράγιου, αφορά την ιστορία αγάπης δύο νέων σε μια εποχή αλλοτινία τη δική μας. Σχεδόν έναν αιώνα πριν, δύο άνθρωποι ερωτεύονται με την τρέλα της νιώτης τους να τους δίνει τη δύναμη να πιστέψουν πως η κοινωνία που ζούσαν μπορούσε να αλλάξει και εκείνοι να βρουν σαν ένα τη θέση τους μέσα της. Η σκληρή πραγματικότητα όμως τους οδηγεί στη συνειδητοποίηση πως παρά την ανάγκη που ένιωθε ένας για τον άλλον απέναντί τους, μεγάλος εχθρός στέκονταν η τάξη των πραγμάτων εκείνων των δεκαετιών. Αυτά που έγραψα είναι όλα αληθινά. Δεν λέω ψέματα. Δεν γράφω ούτε μυθιστόρημα, ούτε ιστορίες, ούτε φαντασίες, ούτε τίποτα. Είναι όλα αληθινά. Και προσπαθώ να αποτυπώσω στη μνήμη των άλλων γενεών ορισμένα γεγονότα που μου κάνουν εμένα εντύπωση. Μυθοπλασία δεν υπάρχει. Από όλους τους ήρωες, γιατί το γεγονός συνέβη το καλοκαίρι του 1967, το καλοκαίρι αυτό, από αυτούς τους ανθρώπους ζει η κοπέλα που ήταν στο παράθυρο, η οποία είναι ξενιτεμένη στον Καναδά, και ζω και εγώ. Όλοι άλλοι πεθάνανε. Το δίηγμα αυτό έχει μέσα μια ερωτική ιστορία και δύο θανάτους. Ξεκινάει από ένα θάνατο, τελειώνει με ένα θάνατο, αλλά κορυφώνεται με μια ιστορία ερωτική. Μα τραγουδάει το πόνο του, που το ξεχάσαν μόνο του να λέει. Να ξεχάσει αγάπη μου και πέτρωσε το